Επιχειρήσεις που άντεξαν στον χρόνο και τις πολλαπλές κρίσεις κατεβάζουν ρολά. Τελευταίο θύμα της ενεργειακής κρίσης, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Πάτρας Επαμεινώντας Ανδρόπουλος, που μετά από χρόνια και σχεδόν 15 ώρες εργασίας την ημέρα, πήρε την απόφαση να βάλει τίτλους τέλους στην επιχείρησή του. Αναγκάστηκα και έβαλα λουκέτο στο κατάστημά μου, γιατί πλέον δεν πήγαινε άλλο. Τα κόστη της ενέργειας ήταν υπέρογκα. Οι πρώτες ύλες έχουν διπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βγάλουμε τα προστοζήνη και τις υποχρεώσεις του καταστήματος. Υπέρογκοι λογαριασμοί ρεύματος αλλά οι καθημερινές ανατιμήσεις οδηγούν σε απόγονους αρτοπιούς και ίσως ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών να μην είναι ο τελευταίος που θα λάβει αυτή την δύσκολη απόφαση. Και μου λείπει κάτω και πραγματικά λες τι είναι καλύτερο για μένα, για την οικογένειά μου, και παίρνεις την ανάλογη απόφαση. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι να πω, εύχομαι να είμαι ο τελευταίος που κλείνω, όχι μόνο για τον κλάδο μας, αλλά γενικότερα. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που φαίνεται ότι τα μικρομάγαζα και οι μικρές επιχειρήσεις και οι λαϊκές οικογένειες θέλουν να φορτωθούν όλα τα βάρη προκειμένου κάποιοι όμιλοι να έχουν τεράστια κέρδη. Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει άλλο ούτε η οικογένεια, ούτε η μικρή επιχείρηση, ούτε το κάθε αρτοπείο. Ο Κώστας Τηλιγάδης, ιδιοκτήτης του αρτοπείου, που η ιστορία του ξεκινά από τις αρχές του 20ου αιώνα, επισημαίνει πως τα μικρομάγαζα, αλλά και οι επιχειρήσεις που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην πόλη, κινδυνεύουν με λουκέτα μετά από τις καθημερινές ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες. Οι αρτοποιοί είχαν να κάνουν αυξήσεις 15 χρόνια, μπορώ να σας πω. Κάθε χρόνο γινόντουσαν κάποιες αυξήσεις στις πρώτες ύλες, τις οποίες τις επομίζονταν ο καθένας του πλάτη. Τώρα με τη μεγάλη αυτή αύξηση του 100% γίνανε κάποιες ανατιμήσεις της τάξης του 20%. Με αποτέλεσμα δηλαδή επομιζόμαστε το υπόλοιπο 80% εμείς. Δεν βγαίνει έτσι. Μαθηματικά δεν βγαίνει, λογιστικά δεν βγαίνει δηλαδή. Να κρυβαίνουν 100% τα πράγματα και εσύ να τα αυξάνεις 20%. Δηλαδή μπαίνεις μέσα ενώ ήδη ήσουν οριακά και δεν άντυχε. Πριν από ένα μήνα περίπου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αρτοπιών είχε αναφέρει πως από την αρχή του 2022 έχουν κλείσει τουλάχιστον 204 αρτοπία σε όλη τη χώρα. Ενώ 2.160 φούρνοι βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς συσσωρεύουν ζημιές.